Κύριε Αναστασάκη, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε, που είστε, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ενώ είναι η ώρα της ξεκούρασης τώρα, έτσι δεν είναι? Πάντα σκληρή η εργασία των ανασκαφών και υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι. Όχι, είμαι στο καθαρό. Η δουλειά για μας είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι και χόμπι και δουλειά. Ωραία. Και μπορώ να πω δύο κουβέντες μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μία πολύ σημαντική ανακάλυψη λοιπόν ήρθε, κύριε Αναστασάκη, στην περιοχή του Καθαρού, για την οποία θα θέλαμε να μας μιλήσετε, να γνωρίσουμε και εμείς ότι είχαμε ενδημικούς υποπόταμους στο νησί. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι η ανακάλυψη αυτή δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από τα τέλη της εκατοντετηρίας του 1800 ξένοι ερευνητές ή περιηγητές είχαν αγοράσει απολιθώματα από απολιθωμένους υποπόταμους, και αυτά βρίσκονται ακόμα εκτεθειμένα στο Λονδίνο πάνω κατά τα τέλη του 1800. Το 1900 αρχές μια Αγγλίδα παλαιοντολόγος έκανε κάποιες μικρές ανασκαφές. Έχουν επακολουθήσει αρκετές αποστολές από ευρωπαϊκά κυρίως πανεπιστήμια. Εμείς σαν Έλληνες και σαν ακαδημαϊκά ιδρύματα αρχίσαμε να ανακατευόμαστε στην έρευνα αυτή περίπου το 1970. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών λοιπόν εντόπισε το 1998, εγώ τότε ήμουν ακόμα πιο νέος καθηγητής, ένα σημαντικό κοίτασμα, το σημαντικότερο, απολιθωμένων υποποτάμων Νάνων στο Καθαρό, στη θέση Διγενή Άσπα, και αυτή η θέση περιφρουρήθηκε με τη βοήθεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος χρηματοδοτεί εμπολής και αυτή εδώ πέρα την ερευνητική προσπάθεια ξανά. Mm-hmm. Και σε αυτή τη φάση βγάζουμε από ένα εξαιρετικά πλούσιο κοίτασμα περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων απολιθωμένους σκελετούς, κρανία και τα λοιπά υποπόταμων, με σκοπό να τα συντηρήσουμε, να τα συμπληρώσουμε και να τα εκθέσουμε σε κάποιο τοπικό μουσείο. Ο τομέας μου έχει μια μακρά ιστορία πάνω από 150 χρόνια και έχει βοηθήσει γενικά όλα τα παλαιοντολογικά μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μου συμμετέχουν και μικρότεροι ή νεότεροι καθηγητές, οι οποίοι είναι ειδικοί απόλυτα στα απολιθωμένα θηλαστικά, και έχουμε και εκπρόσωπο διδάκτορα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος και μάλιστα υπήρξε μεταπτυχιακός φοιτητής και διδακτορικός στον τομέα μας. Σε αυτή τη φάση λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι να βγάλουμε το υλικό αυτό, να το συντηρήσουμε στην Αθήνα. Παράλληλα βέβαια δεν σας κρύβω, σαν αγιονικολιώτης και σαν κριτσότης από τη μητέρα μου, προσπαθώ να αξιοποιηθούν όσο δυνατόν γίνεται τα ευρήματα και γενικά οι απολιθωματοφόροι θέσεις στο Καθαρό, γιατί έχουμε βρει και άλλα σημαντικά απολιθωμένα ελάφια σε άλλη θέση, απολιθωμένους νάνοελέφαντες, και θέλουμε να μπει και μια τάξη στην περιοχή αυτή, έτσι ώστε τα απολιθώματα που είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος να εκδίδονται επίσημα από κάποιο χώρο, και σιγά σιγά επίσης να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα ευρήματα, τα σποραδικά, τα ανακατεμένα από διάφορους ιδιώτες, και να αυτά τα ευρήματα να αποκτήσουν κάποια επίσημη στέγη και κάποια επιστημονική θεώρηση αξιόπιστη, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα. Ωραία, και αυτά που λέτε όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κύριε Αναστασάκη. Λέτε καταρχήν για ενδημικούς νανοϊποπόταμους.
Αναφέρατε λίγο νωρίτερα για άλλα, για ελάφια είπατε, για νανοελέφαντες. Μπορείτε, και μιλάμε τώρα για εποχές, κάπου διάβασα που μας πάνε πίσω στο 350.000 έως 250.000 π.Χ. Πώς ήταν τότε η Κρήτη? Ακούστε, η Κρήτη, όπως και τα όλα τα νησιά της Ελλάδος, έχουν μια γεωλογική εξέλιξη η οποία είναι και περίπλοκη και όχι αμέσως κατανοητή από τους μη γεωλόγους. Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω στα πλαίσια αυτής της έρευνας είναι ότι οι υποπόταμοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν από την υπηρετική Ελλάδα στην Κρήτη κολυμπώντας, γιατί είναι ζώα τα οποία κολυμπούνε, όπως και τα ελάφια, όπως και οι ελέφαντες, ήρθαν από την υπηρετική χώρα και κατά τις περιόδους χαμηλής άθμισης θάλασσας, που η τελευταία γεωλογική περίοδο ήταν επανειλημμένες, έχουν μια καλή κυκλικότητα, και έτσι οι αποστάσεις που ανούσαν την Πελοπόννησο ήταν πολύ μικρότερες, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 150 μέτρα με 130 από ό,τι είναι σήμερα. Επομένως τα ζώα αυτά είχαν λιγότερη απόσταση να κολυμπήσουν και ήταν εφικτό αυτό το πράγμα. Επομένως τα υποπόταμοι που ήρθαν στο καθαρό ήταν κανονικοί υποπόταμοι, σαν το αυτούς που βλέπουμε στην ηπειρωτική χώρα, στην Αφρική και τα λοιπά, οι οποίοι ζυγίζουν 1-2 τόνους, 2,5 τόνους, ήταν πολύ μεγάλα. Όταν αγάπησα λοιπόν εδώ πέρα στην περιοχή, δεν υπήρχαν πρώτα απ' όλα ανταγωνιστές. Επομένως, εφόσον δεν υπήρχαν ανταγωνιστές, μπορούσαν να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες και σταδιακά μίκραν σε μέγεθος, έτσι ώστε να έχουν μια πιο εύκολη ζωή, γιατί η Κρήτη είναι ορεινή γενικά, μπορούσαν να χρειαζόταν λιγότερο τροφή κτλ. Τα άλλα ζώα που ήρθαν σε διαφορετικές περιόδους. Επομένως, η χρονολόγηση των υποποτάμων γίνηκε με διάφορες μεθόδους και έδωσε περίπου ένα πλέγμα 250 με 350 χιλιάδες χρόνια, που είναι και πιο αξιόπιστες χρονολογήσεις. Εμείς λοιπόν στην περιοχή εκεί που ανασκάπτουμε έχουμε ένα κύτταρμα εξαιρετικά πλούσιο απολιθωμένων οστών υποποτάμων, οι οποίοι πέθαναν από κάποιο καταστροφικό συμβάν, γιατί η περιοχή ήταν λίμνη ή πολλές μικρές λίμνες. Σε κάποια λοιπόν εξαιρετικά έντονο καιρικό φαινόμενο δημιουργήθηκε μια δεμπρητική ροή, debris flow όπως λέμε στην ενδυματολογία, η οποία στην ουσία σκέπασε τους ποτάμους και τους θανάτωσε επιτόπου. Δεν έχουν μεγάλη μεταφορά. Γι' αυτό βρίσκομαι και τόσα κρανία επιτόπου. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά οι υποπόταμοι μετά άρχισαν να φτύνουν σε πληθυσμός, γιατί έχουν να έρχονται και άλλοι ανταγωνιστές και συναγωνιστές. Και έτσι είχαμε μετέπειτα ελέφαντες και ελάφια, τα οποία είναι απολύτως ενδημικού νησιώτικου χαρακτήρα. Στη Νανοϋποπόταμη έχουν βρεθεί και σε άλλες περιοχές, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, αλλά στην κυριολεξία το κύτταρμα Καθαρού είναι μια κοιλάδα υποποτάμων. Είναι εξαιρετικά πλούσιο το υλικό, αλλά δυστυχώς δεν έχει καλή διατήρηση απολύθωσης. Έτσι χρειάζεται πάρα πολύ ειδική δουλειά διατήρησης με σκοπό να κτίθεται στο μουσιακό χώρο και επίσης να είναι ένα παραπάνω αξιοθέατο για την περιοχή, που έχει και άλλα αξιοθέατα. Και επίσης παράλληλα να πιστούν και οι ντόπιοι, οι οποίοι στο καθαρό δεν είναι όλοι γεωλόγοι ούτε μορφωμένοι, έτσι ώστε να προστατεύουν αυτό το πλούτο της ιδιαίτερης πατρίδας μας και να το αξιοποιήσουμε όσο το δυνατό καλύτερο, όχι μόνο για κοινωνικούς σκοπούς αλλά και για επιστημονικούς σκοπούς. Ναι. Γιατί η έρευνα δεν σταματάει ούτε σήμερα ούτε αύριο. Η έρευνα πάντα χτίζεται σε προηγούμενα βήματα. Κανείς μας δεν είναι παντογνώστης. Οι απόψεις μας και η μεθοδολογία αλλάζει σημαντικά κάθε 10 χρόνια και πάντα προσπαθούμε να βελτιωθούμε.
Εσείς περιμένατε να βρείτε τόσο σημαντικά ευρήματα εκεί, κύριε Αναστασάκη, που αλλάζουν έτσι και την εικόνα μας για το νησί? Εγώ σας είπα ότι είμαι αυτή η περιοχή και έχω αποφοιτητής από τη δεκαετία του 70, επισκέφτομαι το καθαρό και έχω επισκεφτεί και με ξένες αποστολές. Έτσι. Το κοίτασμα αυτό, εγώ προσωπικά, εμείς το ξέραμε, απλώς φώτισα πάντα να εμπλακούν οι πιο αξιόλογοι και οι ειδικοί επιστήμονες. Έτσι. Ναι. Και παράλληλα ανακαλύπτουμε δεξιά και αριστερά και άλλα καινούργια ευρήματα, τα οποία βέβαια θα αξιοποιούν σιγά σιγά και με κάποια τάξη. Ναι. Είναι, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμείς τώρα, ζώντας το σήμερα φυσικά, ίσως δυσκολευόμαστε ακριβώς να σκεφτούμε μια περιοχή, αλλά όταν μιλάμε για 300-200 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, μιλάμε για τελείως άλλες περιόδους. Το νησί ήταν τελείως διαφορετικό, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ακούστε, έτσι δεν είναι? Χοντρικά η Κρήτη, ναι. Υπάρχουν παλιά πετρώματα τα οποία έχουν ηλικία από 300 εκατομμύρια χρόνια και μετέπειτα. Τα τελευταία 5-6 εκατομμύρια χρόνια ξέρουμε πολύ καλύτερα την παλαιογραφική του εξέλιξη, όπως ξέρουμε και πολύ καλύτερα την παλαιογραφική του εξέλιξη το τελευταίο εκατομμύριο χρόνια, βασισμένη όχι μόνο στις κριτικές έρευνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γιατί όταν αυτή η κλιματική μεταβολή ήταν πάντα κυκλική και την ξέρουμε παρανούς χάριος, κάνουμε και έρευνα εφαρμοσμένη στα ειζήματα της θάλασσας και έχουμε μια αρκετά μεγάλη ακρίβεια για αυτές τις φάσεις και τα λοιπά. Το σημαντικό είναι ότι οι κλιματικές συνθήκες αυτές είναι κυκλικές, είναι επαναλαμβανόμενες, διαδέχεται μια ψυχρή περίοδος, μια θερμή περίοδος. Εμείς τώρα βρισκόμαστε σε μια θερμή περίοδο και σήμερα, λέτε, έχουμε επιβαρύνει την κλιματική αλλαγή λόγω των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τελευταία πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Εγώ πρόσφατα ήμουν παραδείγματος χάρη στη λίμνη Πλαστήρα, όπου αν θυμάστε συνέβη και το εξαιρετικά καταστροφικό γεγονός του Ιαννού πριν 2,5 χρόνια, το Σεπτέμβριο, 2 χρόνια μάλλον, και άρχισαμε πάλι το βυθό της λίμνης και ανακαλύψαμε δευρυτικές ροές, οι οποίες στην ουσία ξεκίνησαν από τα βουνά και μπήκαν μέσα στη λίμνη, οι οποίοι μπάλουσαν σε ορισμένα σημεία τη λίμνη κατά 3-4 μέτρα. Επομένως είναι κάτι ανάλογα του συμβάντος αυτού που έγινε στο Καθαρό, το οποίο δεν συνέβη και μόνο σε μια περιοχή, συνέβη και σε αρκετές περιοχές. Επομένως, είναι επιστημονική έρευνα. Οι γενικές γραμμές είναι κατανοητές σε γενικές γραμμές. Εμείς προσπαθούμε ακόμα και στους ντόπιους, γιατί υπάρχουν και ξεναγοί, οι οποίοι ακούν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, να τους μορφώσουμε και να τους πείσουμε με καλύτερο τρόπο να μορφωθούν λίγο παραπάνω και να μην λένε πράγματα τα οποία δεν είναι επιστημονικά. Και επίσης, όπως σας είπα, τους ντόπιους, υπάρχουν πάρα πολλοί βοσκοί στο Καθαρό, οι οποίοι γυρίζουν όλο το Καθαρό, οι κατσίκες σκάβουν, αποκαλύπτουν διάφορα πράγματα, είτε αρχαιολογικά είτε παλαιοντολογικά. Αυτά τα ευρήματα πρέπει να προστατευτούν, πρέπει να αναδειχθούν και πρέπει να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί και όχι τσαρλατάνοι. Και επίσης δεν είναι να τα εκθέτει κάποιος στο καφενείο του ή στον μπακάλικό του. Έτσι, το παρελθόν. Τα έχετε δει τώρα όλα αυτά, για να τα λέτε, να τα περιγράφετε. Κύριε Αναστασάκη, είμαι και από εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έχω καλές αναμνήσεις και ξέρω και αρκετό κόσμο. Ναι. Η οικογένειά μου ζει στον Άγιο Νικόλαο, αλλά έχω μεγαλώσει τα καλοκαίρια σαν μικρός στην Κριτσά. Επομένως, με καλό τρόπο προσπαθώ να αλλάξω το κοινωνικό επίπεδο του κόσμου. Έτσι. Και να εκτεθούν προς όφελο του κόσμου. Εάν εγώ έχω βρει ένα χαβλιόδοντα από ελέφαντα και τον έχω στο σαλόνι μου ή στον μπακάλικό μου και κοιτάζω, ας το πούμε, να
να το δώσω στα παιδιά μου, αυτό και παράνομο και δεν προσφέρει και τίποτα. Ναι, ναι, δεν μου είναι... Έχω και τον κ. Αθανασίου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος είναι ειδικός παραντιολόγος σπονδυλωτών. Ναι. Γιατί προσπαθούμε έτσι, δεν προσπαθώ να κάνω αστυνόμευση απέναντίας, προσπαθώ να πείσω και να μορφώσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να δεχτούν αυτά τα ευρήματα, να τηρηθούν για κοινό όφελος. Μα τι πιο ωραίο αν έχεις βρει κάτι να το δώσεις στους ειδικούς που το γνωρίζουν και αύριο μεθαύριο να το συναντήσεις σε μια προθήκη, σε ένα μουσείο, κάπου σε ένα χώρο τέλος πάντων προστατευμένο, να διαβάσεις και τι είναι, από πού προέρχεται και να πεις ωραία, ναι, συνέβαλα και εγώ σε αυτό, βοήθησα σε αυτό, παρά να το έχεις όπως είπατε σε ένα χώρο εντελώς άσχετο, σε ένα καφενείο, σε ένα μπακάλικο. Ναι, τα έχουμε δει τα έχουμε δει αυτά, ναι. Κύριε Αναστασάκη, εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτή τη δουλειά, η οποία είναι δύσκολη και θα τραβήξει χρονικά. Είναι ευχάριστο όμως ότι συμβαίνει αυτή η δουλειά, δηλαδή που μας περιγράφεται, γίνεται. Ναι. Από το να μην γίνονταν και καθόλου αυτό. Και πολλά που γίνονται δεν διαφημίζονται, ούτε ανακοινώνονται αμέσως. Ναι. Πιθανώς μια χθεσινή ανακάλυψη να τη μελετήσουμε πιο συστηματικά και να την ανακοινώσουμε σε 5 χρόνια ή σε 10 χρόνια. Εγώ προσπάθησα πάντα να αναμειγνύονται ειδικοί επιστήμονες από διαφορετικές ειδικότητες. Έχουμε μαζί μας και φοιτητές και μεταπτυχιακούς και για ελληνικό πανεπιστήμιο είναι αξιοσημείωτο ότι τους είναι μια επιστημονική ομάδα και τα έξοδα και τα παιδιά δουλεύουν από το πρωί από τις 7 μέχρι τις 3.30 υπό τον ήλιο. Βλέπουν και εμάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία ότι τρέχουμε και έχουμε ενδιαφέρον και είμαστε δίπλα τους, ναι. Είμαστε κομισάροι. Σημαντικό και αυτό. Έτσι ελπίζω να μπει το background γενικά μιας καλύτερης και συστηματικότερης αντιμετώπισης του αξιοσημείωτος κοιτάσματος υποποτάμων στο καθαρό. Που στην ουσία ήταν ένα οροπέδιο όπου επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια το επικρατούν θηλαστικό ήταν υποπόταμοι προσαρμοσμένοι στις τοπικές συνθήκες. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο αυτό και σας ακούσαμε και με μεγάλη προσοχή. Καλή συνέχεια στην επιστημονική σας δουλειά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Αναστασάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.